κυρία Γιαννακάκη. Πού πήγατε και μπλέξατε. Εγώ να σας πω κάτι, κυρία Γιαννακάκη. Είχα δει, το βλέπαμε όλοι δηλαδή, ότι είχε εκφράσει και σχεδόν είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητα για την περιφέρεια της Αττικής ένας άλλος βουλευτής από τη Δημοκρατική Αριστερά, ο κύριος Οικονόμου. Μάλιστα. Και μετά ξαφνικά ακούσαμε εσάς και τον κύριο Οικονόμου να λέει, όχι τον Δημήτρη, τον κύριο Βασίλη Οικονόμου να λέει. Αποσύρω. Να δούμε λοιπόν τι έγινε. Είναι κομματικό αλυσβερίσι, να το πω στην απλοελληνική. Όχι, καμία σχέση. Αλλά. Ο Βασίλης Οικονόμου είχε εκφράσει την διαθεσιμότητά του να κάνει την προσπάθειά του και να διερευνήσει τη δυνατότητα συγκρότησης ενός ευρύτερου ψηφοδελτίου για την περιφέρεια της Αττικής. Στην πορεία, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο Φώτης ο Κουβέλης, του πρότεινε να έχει μια πιο ενεργή συμμετοχή στη συγκρότηση του Τρίτου Πόλου και για τους λόγους που καταλαβαίνουμε, γιατί είναι και αυτές τις πολιτικές του καταβολές, προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, γνωρίζει το χώρο καλύτερα από τον καθένα. Έτσι δεν θα μπορούσε παράλληλα να ασχοληθεί και με την περιφέρεια, οπότε αποσύρθηκε και η εκτελεστική Εσείς επιτροπή πρότεινε εμένα. Σας υποχρέωσε το κόμμα να πάτε για συγκεκριμένους λόγους. Κοιτάξτε, το να διεκδικεί κάποιος τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας είναι μια πολύ τιμητική πρόταση. Εγώ είχα συμμετάσχει και στις περιφερειακές εκλογές του 2010 και ήταν η πρώτη μου ενεργή πολιτική συμμετοχή. Οπότε όχι μόνο δεν αναγκάστηκα, αλλά είναι και μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά για να κλείσουμε το θέμα του Βασίλη του Οικονόμου. Ο Βασίλης ο Οικονόμου είναι βουλευτής Αττικής 14 χρόνια. Η εμπειρία του και οι γνώσεις του πάνω στην περιφέρεια είναι πάρα πολύ σημαντικές και εγώ προστρέχω ανα πάσα στιγμή. Επομένως, καλό στην θα είναι, προσπαθέτε να ήταν αυτός. Αφού είναι τόσα χρόνια στην περιφέρεια και γνωρίζει τα θέματα ο άνθρωπος και ξέρει και τα λοιπά, γιατί δεν ήταν αυτός τελικά. Έτσι όπως το λέτε, δηλαδή πάει το μυαλό του μόνο του. Το μυαλό μας. Όχι. Είπε προηγουμένως ότι ανέλαβε έναν άλλο ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό, δεν θα μπορούσε. Παράλληλα είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Ένας από τους δύο μαζί με τον Νίκο τον Τζούκαλη. Δεν θα μπορούσε να τα φέρει και τα δύο. Και το λέω όχι γιατί έχετε δύο δουλειές. Θέλω να κλείσω το θέμα, αλλά ανά πάσα στιγμή εγώ προστρέχω στη βοήθειά του και η συνεργασία μου με τον Βασίλη τον Οικονόμου είναι άψογη. Γιατί όταν είχε και τον τομέα της άμυνας και εγώ ήμουν αναπληρώτρια του, πραγματικά με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Θέλω να είμαι πάρα πολύ δίκαιη και είναι από τους ανθρώπους που, όπως είπα και προηγουμένως, γνωρίζουν όσο ελάχιστα τα προβλήματα της περιφέρειας. Λοιπόν, εσείς θα παραιτηθείτε από αυτό. Την... ήθελα να ρωτήσω. Και εσείς είστε βουλευτής και μία συνυποψηφιά, η κυρία Δούρου. Η κυρία Δούρου, βεβαίως. Δήλωσε ότι παραιτείται από τη θέση του βουλευτή. Σε μία εποχή που αυτό ακούγεται πάρα πολύ σχεδόν αυτονόητο. Λοιπόν, ας θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Και θεωρείται και θετικό κιόλας. Με αυτή την έννοια το λέω δηλαδή. Όταν πριν από 20 μέρες είχα ακούσει την κυρία Δούρου, πολύ πιθανόν και στην εκπομπή σας, όταν ρωτήθηκε ότι την καλεί ο κύριος Γουρός να παρετηθεί και αν θα το κάνει, είπε ότι... Εδώ το είχε πει. Δεν το απέκλεισε. Δεν το απέκλεισε. Είπε, θα ανακοινώσει τις αποφάσεις μου αργότερα, θα το συζητήσει, θα δω. Είπε, δεν θα παραιτηθώ, γιατί αν είναι να παραιτηθούμε από τα προνόμια μας, να παραιτηθεί και ο κύριος Γουρός από το αυτοκίνητο. Το ένα και το δεύτερο που είχε βάλει ήταν το ζήτημα των χρημάτων. Λοιπόν, ναι, και ότι δεν έχει ένα ευρώ να ζήσει, ότι από αυτό βιοπορίζεται. Το προσπερνώ. Λοιπόν, επειδή είμαι κατεξοχήν δικαιωματικός άνθρωπος, στο σκληρό πυρήνα της προσωπικότητάς μου, έχω να πω ότι ο καθένας δικαιούται να αλλάζει γνώμη. Από εκεί και πέρα όμως, ας βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σειρά. Αν η κυρία Δούρου ήταν πεπισμένη ότι πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο, γιατί δεν έπεισε το κόμμα της, που είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να κατεβάσει. Όχι, αυτό είναι δεύτερο επιχείρημα. Να κατεβάσει μία τροπολογία, να φτάσει στη Βουλή. Και συντεταγμένα όλα τα κόμματα να τη συζητήσουμε, να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Ώστε να υπάρχει ασυμβίβαστο, λέτε. Να υπάρχει ασυμβίβαστο. Να αποκαλυφθούμε όλοι στο τι σκεφτόμαστε πάνω σε αυτό και να κατακάτσει ο χρουνιαχτός και να μετρηθεί τα σκέρια, όπως μου αρέσει να λέω. Από εκεί και πέρα δεν είναι το δικό μου το κόμμα. Πάντως έχει βάλει τον πύχη σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή, κυρία Δούρου. Το να περνάμε από κάτω, ναι, εγώ το βρίσκω εύκολο. Αν μου επιτρέπετε, απασχολεί όμως. Η κυρία Δούρου έχει παραιτηθεί αυτή τη στιγμή. Δεν το έχω κάνει όμως. Και ήταν και ο κύριος Γουρός εδώ σε αυτή την εκπομπή, ο οποίος είπε κάτι άλλο. Είπε, ξέρετε τι γίνεται. Σε κάθε εκλογές παρελάβουν διάφοροι βουλευτές των άλλων κομμάτων. Και μετά, γεια σας. Και μετά επιστρέφουν στη Βουλή. Έτσι. Και δεν ασχολούνται ποτέ ξανά με την περιφέρεια. Ναι, αυτό υπ' αυτή την έννοια, έχει μία σημασία το να πεις ότι εγώ επιλέγω από εδώ και πέρα να υπηρετήσω την αυτοδιοίκηση και άρα
Φεύγω από το ένα πόστο. Και αφιερώνομαι εδώ. Βέβαια, βέβαια, από την άλλη πλευρά, με συγχωρείτε, γιατί θέλω να το βάλετε και αυτό στη συλλογή. Το επιχείρημα, εγώ δεν το κρίνω. Δικιά σας γνώμη. Από την άλλη πλευρά, σου λέει ο άλλος, η περιφέρεια είναι για 5 χρόνια. Οι εκλογές οι βουλευτικές. Κάθε 2-3. Όχι κάθε 2-3. Οι επόμενες εδώ κοντά είναι. Εκτός ασφαλούς λες. Είναι διαφορετικά τα πράγματα να ξεκινούσε παράλληλα, στο πούμε έτσι, και να πεις ότι είμαι βουλευτής και έχω μπροστά μου 4 χρόνια και κατεβαίνω για την περιφέρεια και έχω μπροστά μου άλλα 4 χρόνια. Αυτό ισχύει για τους άλλους όμως. Για όλους ισχύει. Και για την κυρία Γιαννακάκη. Για την κυρία Γιαννακάκη ισχύει. Δηλαδή, αν παραιτηθεί, αύριο εκλογές έχουμε, μπορεί να ξαναβγεί. Να. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, δεν είναι το δικό μου κόμμα το οποίο κομματικοποίησε στο έπακρο τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Νομίζω ότι είναι το κόμμα της κυρίας Δούρου. Το δικό μου το κόμμα κατέβασε μόνο έναν βουλευτή και αυτόν στην κεντρική περιφέρεια της χώρας, στην περιφέρεια της Αττικής. Η κυρία Δούρου είναι πεπισμένη, λοιπόν, ότι πρέπει να παραιτηθούν. Το ίδιο θα ισχύσει για τον κύριο Κριτσοτάκη στην Κρήτη, για την κυρία Διώτη στη Θεσσαλία, για τον κύριο Βουδούρη στην Πελοπόννησο, για την κυρία Χαραλαμπίδου στην Κεντρική Μακεδονία, για τον κύριο Δρίτσα στο Δήμο του Πειραιά. Θεωρώ ότι ο κύριος Γουρός πέταξε την μπάλα, ως πολύ έμπειρος βέβαια στα αθλητικά, στην εξέδρα. Και η κυρία Δούρου πήγε να την μαζέψει. Εμένα θα μου επιτρέψετε να μείνω στο γήπεδο των προβλημάτων της περιφέρειας Αττικής. Δεν λέει κανείς, αλλά... Τώρα, το ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό που έθεσε η κυρία Τριανταφύλου, ότι δυστυχώς η τοπική αυτοδιοίκηση πληρώνει μέχρι τώρα, και κάποτε πρέπει να σταματήσει να γίνεται αυτό, την εναλλαγή του πολιτικού προσωπικού μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Αυτό το πράγμα σαφώς και πρέπει κάποτε να σταματήσει, όπως είπα και προηγουμένως. Εσείς δεν θέλετε να μας πείτε ότι θα παραμείνετε στην περιφέρεια? Κοιτάξτε, και ο Γρηγόρης ο Ψαριανός, ο οποίος ακριβώς είχε μείνει. Δηλαδή, προχθές εγώ είχα πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο να ακούσω τον απολογισμό του Περιφερειάρχη, του κυρίου Σγουρού, και ήμουνα μαζί με τους δύο περιφερειακούς μας συμβούλους, τον Δημήτρη τον Βαρέλα. Και τον Γρηγόρη τον Ψαριανό. Είχε πάει κανείς από εσάς πριν? Εγώ δεν ήμουν περιφερειακός. Ναι, είχα πάει. Τώρα μπορεί να πηγαίνω κι εγώ εκεί, δεν έχει σημασία όμως. Μέχρι να εκλεγώ βουλευτής πήγαινα, γιατί ήμουν η πρώτη ψήφου στον τομέα του Πειραιά, και πήγαινα γιατί ήμουν αυτή που από την Ομαρχιακή Επιτροπή του Πειραιά παρακολουθούσα την περιφέρεια. Αλλά ο Γρηγόρης ο Ψαριανός είχε παρουσία. Αυτό κάποιος μπορεί να το ελέγξει πάρα πολύ εύκολα. Γιαννακάκη, για τα προβλήματα της περιφέρειας. Να δούμε τι σχέδια έχει, γιατί αυτό είναι το βασικότερο. Αν είναι μια κουβέντα, όλη αυτή η προεκλογική που γίνεται, κυρίως στις μεγάλες περιφέρειες και ειδικότερα στην Αθήνα, είναι μια κουβέντα που έχει σημεία αναφοράς τα κεντρικά πολιτικά προβλήματα, είναι μια κουβέντα που αφορά τα προβλήματα της περιφέρειας και την ανάπτυξή της. Άρα, ας πούμε, συζητάμε για το μνημόνιο, το αντιμνημόνιο, ή συζητάμε για το χιτά γραμματικού, που από ό,τι είδα. Έχουμε και ζητήματα με τη δικαιοσύνη. Για τα σκουπίδια γενικότερα. Για τι αποθετεύσει, για χίλια θέματα. Τα, λοιπόν, αλλά και πόσο βεβαίως μπορεί να είναι αυτόνομη αυτή η κουβέντα. Και πόσο αυτά είναι αυτόνομα σε σχέση με την που υπάρχει. Αυτόνομα έτσι, δεν μπορεί να είναι, έτσι κι αλλιώς αυτό. Λοιπόν, πάμε να, πριν συνεχίσουμε. Πάμε στο κέντρο. Πάμε στο κέντρο, γιατί είναι και σήμερα η μέρα κινητοποιήσεων. Ο Δημήτρης Στεφόπουλος στο κέντρο. Έλα, Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλή σας ημέρα από την πλατεία Συντάγματος. Να θυμίσουμε ότι και σήμερα είναι η μέρα απεργιακών κινητοποιήσεων. Να ξεκινήσουμε από τις απεργίες, καθώς για τρίτη μέρα συνεχίζει την απεργία της η Ολμέ. Να θυμίσουμε ότι συμμετείχε και χθες και προχθές στην απεργία της ΑΔΕΔΗ. Συνεχίζει και σήμερα μόνη της, ενώ στις 11 η ώρα έχει συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος και πορεία προς τη Βουλή. Ωστόσο, δεν θα ήταν περίεργο να δούμε να πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις και σε άλλα σημεία ενδιαφέροντος της Ολμέ. Από εκεί και πέρα, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι καθαρίστριες σήμερα θα παραμείνουν ήρεμες. Περιμένουμε την ενημέρωση από τους σχολικούς φύλακες να δούμε και αυτοί τι απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν. Γιατί να θυμίσουμε, καθηγητές και σχολικοί φύλακες, τελειώνει το μέτρο διαθεσιμότητας το Σάββατο. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Να δούμε και τον τύπο και να σχολιάσουμε. Να λέμε και τα θέματα με την κυρία Γιαννακάκη. Η καθημερινή 8 Υπουργεία Αγρών ηγόρασαν. Αδράνησαν και δεν έστειλαν προτάσεις για την ταχεία διοδότηση επιχειρήσεων. Κόπτονται, υποτίθεται όλοι, σκοτώνονται. Ανάπτυξη κτλ. Και μάλιστα σοβαρά υπουργεία, αν τα δεις ποια είναι. Το εσωτερικό, το διοικητική μεταρρύθμιση, το υγεία, το αγροτική ανάπτυξη. Δεν έχουν δώσει στοιχεία. Τώρα που είναι η κυρία Γιαννακάκη εδώ, θυμάμαι τον κύριο Μαϊτάκη, ο οποίος φώναζε στην προηγούμενη περίοδο, όταν ήταν υπουργός και πριν φύγουν από την κυβέρνηση. Μου στέλνουν στοιχεία. Και έλεγε: δεν μου στέλνουν στοιχεία. Να, δεν είμαι μόνο μου. Είναι και τα άλλα υπουργεία. Το ίδιο βιολί ακριβώς. Λοιπόν, τριγμή εντός Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ για το γάλα, δεν κάνει πίσω η κυβέρνηση. Και τα κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα, όριο τα 7.000 ευρώ ετησίως.
Θα ανέβει μάλλον λίγο από ό,τι φαίνεται. Αρχίζουν οι εργασίες για το μετρό στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εδώ έχει και μια σχετική φωτογραφία. Ελπίζω, λέγαμε νωρίτερα, να μην έχει την τύχη του μετρό της Θεσσαλονίκης. Φανταζόμαστε πως όχι. Ναι. Το Υπουργείο των Οικονομικών έχασε το ραντεβού με τους φορολογούμενους, γιατί άνοιξε το σύστημα, έκλεισε μετά από λίγο. Κύριε Θεοχάρη, συμφώνησε για την τραπεζική ενοποίηση. Κυρώσει ΗΠΑ κατά συνεργατών του Πούτιν. Με νέους όρους η θέση σε αργία αιρετών της αυτοδιοίκησης, διευκολύνσεις κτλ. Το αναπτυξιακό θαύμα των startups, μικρές καινοτόμες εταιρείες, επένδυσε 42 εκατομμύρια, παρακαλώ. Βεβαίως. Δημιουργώντας 1.500 θέσεις εργασίας. Το παρουσιάζουμε εδώ στην εκπομπή κάθε Παρασκευή και σήμερα θα το παρουσιάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Τα σχετικά με την έρευνα για το αεροσκάφος, δύο αντικείμενα στο θρίλερ του χαμένου αεροσκάφους και αυτά από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Εσείς, κύριε Γιαννακάκη, θα ψηφίσετε κάτι από αυτό το νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή? Το πολυνομοσχέδιο. Συμφωνία της κυβέρνησης με την Τρόικα. Αυτό καταρχήν πρέπει κάποιος να το δει. Ακόμη δεν έχουμε δει την συμφωνία σε όλες τις λεπτομέρειες, ούτε το πολυνομοσχέδιο, ούτε το περίφημο, την εργαλειοθήκη. Όχι, ρωτάω αν θεωρείτε κάτι από αυτά θετικά που έχουν υποθεί. Του πολιτικού. Τώρα στην ψηφοφορία θα δούμε. Άκουσα την αρνητική, τη γενική αρνητική τοποθέτηση που είχε η Δημοκρατική Αριστερά επί της συμφωνίας. Νομίζω ότι πρέπει κάποιος να ψάξει πάρα πολύ για να βρει κάτι θετικό. Επί της αρχής είμαστε αρνητικοί. Αλλά και όσον αφορά στο πολυνομοσχέδιο και την εργαλειοθήκη του ΩΣΑ, νομίζω ότι δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στη Δημοκρατική Αριστερά. Νομίζω ότι θα πυροδοτήσει γενικότερες εξελίξεις. Γιατί είδαμε και τις διαφωνίες εχθές. Αυτό αναφέρεστε, φαντάζομαι. Ναι, και είναι και το θέμα ότι ήδη ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει εξαγγείλει αύριο μια συνέντευξη τύπου αναφορικά με την. Ναι. Λέτε για τον κύριο Χαρακόπουλο. Για τον κύριο Χαρακόπουλο, ναι. Είπε ότι μόλις τελειώσει η σύνοδος θα τοποθετηθεί. Ναι, πράγμα που σημαίνει ότι. Θα επιμείνει στις θέσεις του. Και έχουν εκφραστεί και τρεις έως τώρα βουλευτές. Τρεις βουλευτές. Ναι, είναι ο κύριος Κασής, ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο κύριος Ζαμπτζής. Ναι, Ζαμπτζής. Ναι, αλλά είδες ώρα αλλάζει το σύστημα. Γιατί θα πάει άρθρο-άρθρο. Θα πάει σε ένα νομοσχέδιο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Ένα νομοσχέδιο με πολλά άρθρα. Τουλάχιστον η τελευταία πολλά άρθρα είναι περισσότερα των δύο. Ναι. Μπορεί να είναι και τρία. Ακριβώς. Αυτή η πληροφορία που έλεγε χθες, Έλλη, ότι θα είναι αυτό το θέμα με την εργαλειοθήκη του ΩΣΑ μαζί με το μοίρασμα του πλεονάσματος. Σε ένα άρθρο. Σε ένα άρθρο. Είναι πολύ πιθανό. Πάντως αυτό λέγεται ότι υπάρχει περίπτωση. Τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ που είχα την ενημέρωση να κατέβει μαζί με, το... με τη διανομή του. Με το μέρισμα σε ένα άρθρο. Έδωσε, παιδιά, τη λύση μόνος για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. Δηλαδή προφανώς. Και εκεί πέρα είναι δικό από μαχαίρι. Αυτό τι είπε κάνει και ο κύριος Ζαμπτζής χθες εδώ. Αν είναι με ένα άρθρο, λέει, θα το ψηφίσουμε. Αν είναι με πολλά, θα δούμε τι θα κάνουμε. Ναι. Αυτή είναι η λύση. Έλα, Δημήτρη, διάβασε την Αυγή. Πάμε στην Αυγή. Υπομετανάστευση η κυβέρνηση. Ρογμές στο κυβερνητικό μπλοκ για τη συμφωνία μνημόνιο με την Τρόικα. Εμφύλιος Νουδού Πασόκ στη Βουλή για την ακροδεξιά ατζέντα Σαμαρά. Δίπλα σε ρέμα οχητά γραμματικού, στην εισαγγελία το πόρισμα, ευθύνη στην περιφέρεια από τους θεωρητές περιβάλλοντος για το θέμα αυτό. Δούρου, έργο άκρος επικίνδυνο για υγεία περιβάλλον συμπυκνώνει τη φιλοσοφία της διοίκησης Γουρού. Μέτωπο κατά του ξεπουλήματος του ΟΛΠ. Εδώ έχει φάκα, έτσι. Μπρόσχε στη φάκα. Ποια ναι, ναι. Φάκα. Εδώ δεν βλέπεις. Α, ναι, φάκα, ναι. Φάκα, τα νέα δάνεια σε τσακ, σε πιάνει για τα άλλα. Βλέπεις τα λεφτά, εσύ πάνε να τα πάρεις. Ναι. Βλέπεις πως θα έχεις τη φάκα και έρχεται η φάκα, σε πλακώνει. Ναι. Μεγαλώνει η λίστα των καθηγητών που θα απολυθούν. Ναι. Και Μηταφίδης ψηφίζουμε όχι στην πόλη του νερού. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από εδώ. Θα μας πείτε μετά κι εσείς, κύριε Γιαννακάκη, την άποψή σας για το χιτά γραμματικό. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Και για το χιτά. Το απασχολεί εδώ και πολύ καιρό. Και για το λιμάνι θα μας πει, γιατί είναι και βουλευτής Πειραιά. Το λέω επειδή το γράφει εδώ. Ναι, και έχει τοποθετηθεί και η κυρία Δούρου. Λοιπόν, ο ριζοσπάστης, πρόταση νόμου του ΚΚΕ για άμεση προστασία των ανέργων, κατατέθηκε χθες στη Βουλή και επικαιροποιεί παλιότερη πρόταση νόμου που κατατέθηκε το Σεπτέμβριο του 2012. Κάθε χρόνο καταθέτει την ίδια πρόταση το ΚΚΕ, καταψηφίζεται, συνεχίζουμε. Συνταξιούχοι και απεργοί του Δημοσίου διαδήλωσαν για την υγεία, κοινή πορεία χθες στην Αθήνα, συγκεντρώσει Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Παφίλης, συνυποψήφιό σας στην περιφέρεια, ματωμένο το πλεόνασμα και στην περιφέρεια. Πάμε, διαδήλωση με αφορμή το ECOFIN στην Αθήνα την 3η, 1η Απριλίου, 7 η ώρα στην Ομόνοια. Και κριτήριο η πρόταση του ΚΚΕ για τις εκλογές. Αναφέρεται βεβαίως εδώ η εφημερίδα του ΚΚΕ. Αυτά λοιπόν με τα πρωινά φύλλα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε και με την κυρία Γιαννακάκη.
άλλην εποχή. Ίσως και να είχαμε παντρευτεί. Ίσως και να είχαμε ήδη παιδιά. Που πάρω σπίτι πεθερικά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Αυτά τα ευχάριστα. Γυρίσουμε εδώ όλοι μαζί με την κυρία Γιαννακάκη. Κοντά μας σήμερα. Υποψήφια για την περιφέρεια. Για την περιφέρεια Αττικής. Ποιες γυναίκες να βάλουν καμιά τάξη στην περιφέρεια. Δεν ξέρω τι να σου πω, γιατί όχι. Δεν πρέπει να. Ο κ. Γκριζόπουλος λέει να φύγετε εκτός το Κολονάκι να πάτε και στα Λιώσια. Θέλω να θυμίσω όμως τον κ. Γκριζόπουλο ότι η κυρία Γιαννακάκη είναι υποψηφία Β' Πειραιά. Είναι βουλευτής Β' Πειραιά. Είναι βουλευτής. Και επομένως μάλλον ξέρει. Ξέρετε όμως πάτε σε αυτές τις περιοχές ή είστε απλώς η ταμπέλα. Φυσικά και πηγαίνω και όπως είπε και ο κύριος Λιντής, εγώ είμαι βουλευτής Β' Πειραιά και να θυμίσω στον φίλο μας, αν δεν το ξέρει, ότι Β' Πειραιά σημαίνει πέραμα, σημαίνει δραπετσόνα, σημαίνει κερατσίνη, σημαίνει σαλαμίνα. Ναι, δύσκολες περιοχές. Έτσι, που έχουν προβλήματα σοβαρά. Το πέραμα έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Είναι λοιπόν, για να πάμε σε αυτό, κυρία Γιαννακάκη, είναι η εκλογική, ας πούμε, αντιπαράθεση, είναι μια κεντρική εκλογική αντιπαράθεση για την περιφέρεια της Αττικής, στηριγμένη στα κεντρικά διλήμματα ή στα κεντρικά θέματα που ταλανίζουν την πολιτική ζωή και τη χώρα, ή είναι μια τοπικού χαρακτήρα σύγκρουση. Και δεν αναφέρομαι στο πώς θα βαφτεί ο χάρτης το βράδυ των εκλογών, αν θα τον πάρει ο μπλε, ο πράσινος, ο κόκκινος, ο ροζ κτλ. Αλλά επί της ουσίας της αντιπαράθεσης. Εγώ ακούω πάρα πολύ, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα η αντιπαράθεση να είναι μνημόνιο, αντιμνημόνιο, μήνυμα προς την κυβέρνηση κτλ. Ναι, αλλά νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη για λόγους δικούς του και που είναι κατανοητή, η κυρία Δούρου προχθές είπε ότι τελικά δεν είναι δημοψήφισμα οι περιφερειακές εκλογές. Αλλά για να πάμε στα δικά μας, περιφερειακές εκλογές έχουν χαρακτηριστικά και αυτοδιοικητικά αλλά και πολιτικά. Πόσο μάλλον η περιφέρεια της Αττικής, που είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, έχει σχεδόν το μισό πληθυσμό της χώρας. Από εκεί και πέρα λοιπόν διαπλέκονται τα ζητήματα. Θα λέγατε, ας πούμε, ότι θα λέγατε ότι πιο πολύ θα κρίνεται με βάση την αποτελεσματικότητα, ας πούμε, στα ζητήματα που αφορούν στην περιφέρεια και τις προτάσεις που αφορούν στα ειδικά θέματα στην περιφέρεια και τις προοπτικές της ή στην πολιτική επιλογή που κάνει ένας ψηφοφόρος. Εγώ θέλω τη γνώμη σας. Ο κύριος Γούρος ήταν καλός περιφερειάρχης όλα αυτά τα χρόνια ή κακός περιφερειάρχης. Και δεν το στηρίζετε γιατί είναι Πασόκ ή γιατί ήταν κακός περιφερειάρχης. Ναι. Αυτή δεν είναι ερώτηση ολική, Θάγνια. Δεν μπορεί να απαντηθεί με ένα ναι ή με ένα όχι. Δεν έχω καμία διάθεση να μηδενίσω το έργο του κυρίου Ζουρού. Ο κύριος Ζουρός όμως λειτουργήσε, ήρθε με την κληρονομιά της νομαρχίας. Δηλαδή λειτουργήσε ως νομάρχης και ποτέ του δεν κατάλαβε και συνεπώς δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά στην περιφέρεια και την έννοια της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Ποτέ δεν μπόρεσε να προχωρήσει πέρα από το έργο της νομαρχίας και αυτό που είχε στο μυαλό του ως η περιφέρεια εργολάβος και μάλιστα η περιφέρεια ο μόνος εργολάβος. Η περιφέρεια δεν είναι μόνο για να κάνει έργα. Η περιφέρεια είναι και για να, ειδικά στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε και όταν η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μείνει το τελευταίο προπύργιο κοινωνικής συνοχής, θα πρέπει να γίνονται και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά από εκεί και πέρα, και πάμε τώρα και στο πάντως κεντρικότερο έχει πολιτικό. Σημαντικό πλεόνασμα έχει ανακοινώσει ο κύριος Γουρός. Ναι, και εδώ ας πούμε, αντιπαρατίθενται δύο απόψεις. Αυτή του κυρίου Γουρού που λέει ότι εγώ είμαι πετυχημένος γιατί έβγαλε ένα πλεόνασμα. Και νοικοκύρεψα την περιφέρεια. Εκατομμυρίων και νοικοκύρεψα την περιφέρεια. Υπάρχει ο κύριος Κουμουτσάκος που έλεγε εδώ προχτές. Έτσι, ότι εγώ ξέρω τα ευρωπαϊκά επιχείρημα. Γιατί αυτό σημαίνει, δεν είσαι εταιρεία, έχεις αδιάθετα κεφάλαια, αναξιοποίητα δηλαδή. Εσείς με ποια από τις δύο λογικές συμφωνείτε, γιατί εδώ συγκρούονται και δύο ιδεολογικές. Η έννοια του περιφερειάρχη ή του διαχειριστή δημοσίου χρήματος, νοικοκύρη, και ειδικά όταν αυτό το πλεόνασμα προέρχεται από μείωση των λειτουργικών εξόδων, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Γουρός, προχθές τον άκουσα στον απολογισμό του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μπράβο του και συγχαρητήρια. Από εκεί και πέρα όμως, αυτά τα χρήματα τα οποία προέρχονται από την νομαρχία, τα οποία, αν μου επιτρέπει την έκφραση, βγατίζονται στην τράπεζα κτλ., θα έπρεπε να διατεθούν. Και υπάρχουν μία σειρά από ενέργειες, από δράσεις τις οποίες θα μπορούσε να έχει κάνει και πάλι λέω όχι έργα. Η Αττική δεν χρειάζεται
έργα και μάλιστα φαραωνικού τύπου, να διατεθεί σε κοινωνικούς, σε κοινωνικές δράσεις. Και επειδή ο κύριος Γουρός πάρα πολύ άνετα θα μπορούσε να έρθει και να πει ότι ναι, αλλά η κοινωνική πολιτική από τον Καλλικράτη δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητες της περιφέρειας. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει σχεδιασμός και αυτό σημαίνει αναλαμβάνω ως επισπεύδουσα δύναμη. Αναλαμβάνω δράσεις. Τελειώσει τα μεγάλα έργα που χρειάζεται η Αττική και πάμε τώρα στα κοινωνικά. Η Αττική έχει ένα πλήθος από έργα που χρειάζεται, όπως είναι πολιτικά στο γραμματικό, όπως είναι τα σκουπίδια, όπως είναι το αποχετευτικό στη μισή Αθήνα. Στη μισή Αττική. Φυσικά, γιατί στην Ανατολική Αττική. Αυτό δεν θεωρείται φαραωνικό έργο. Θεωρείται ένα έργο υποδομής, όχι, σημαντικό, αλλά για παράδειγμα, σας λέω, ο δρόμος Μάκρης Διονύσου, ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι πολύ σύχναστος και ο οποίος θα μπορούσε να δοθεί ένα ποσό προκειμένου να φτιάξουν κάποιες στροφές. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν χρειαζόταν να γίνει διαπλάτηση. Και σας λέω, ένας το οποίο μειοψήφισαν με πάρα πολύ ισχυρή επιχειρηματολογία οι περιφερειακοί μας σύμβουλοι. Από εκεί και πέρα όμως το κοινωνικό έργο, ειδικά σε μια περίοδο πολύ μεγάλης κρίσης και επαναλαμβάνω, όταν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το τελευταίο προπύργιο κοινωνικής συνοχής, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα μείνουν τα χρήματα να κοιμούνται στην τράπεζα. Ωραία. Τώρα εμείς εδώ συζητάμε ειδικά ζητήματα, έτσι, και για την περιφέρεια κτλ. Και καθώς μιλούσατε, λέω ότι. Υπάρχει όμως μια διαχωριστική γραμμή. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλός, κακός. Προχτές ο κύριος Κουμουτσάκος τον έλεγε βαθύ κράτος. Βαθύ κράτος. Και βλέπω. Βαθύ κράτος, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω πώς θα μιλούσε ο κύριος Κουμουτσάκος. Ο κύριος Κουμουτσάκος ευρωβουλευτής. Εσείς βουλευτής. Ο κύριος Παφίλης βουλευτής. Η κυρία Δούρου βουλευτής. Όλοι οι υποψήφοι από την άλλη πλευρά. Είστε πρόσωπα, κεντρικά πρόσωπα του κεντρικού πολιτικού σκηνικού, να το πω. Και των περιφερειών. Η περιφέρεια Αττικής είναι κατεξοχήν κεντρική πολιτική σκηνή. Και από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για την Ευρώπη των περιφερειών, όταν μιλάμε για τη διαχείριση του καινούριου ΕΣΠΑ του ΣΕΣ μέχρι το 2020, και όταν η περιφέρεια Αττικής τα περισσότερα χρήματα πλέον δεν τα παίρνει από το κεντρικό κράτος, αλλά θα τα παίρνει απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται και περαιτέρω γνώσεις, διαδικασίες και κινήσεις οι οποίες νομίζω ότι διασφαλίζονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν και γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων. Χρειάζεται όμως και πολύ στοχευμένα ο πρόγραμμα για να πάρει κανείς λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει συγκεκριμένα έργα με αρχή, μέση, τέλος, σύμφωνο διάγραμμα. Και όριμα έργα. Αυτά που λέμε όριμα έργα. Έχετε ένα σχέδιο για αυτά, κύριε Γιαννακάκη. Πώς θα προχωρήσετε στην περιφέρεια, αν ήσασταν αύριο περιφερειάρχης. Ποιες είναι οι προτεραιότητες, 1, 2, 3. Οι τρεις άξονες. Περιβάλλον, πολιτισμός και κοινωνική συνοχή. Πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξουν δράσεις οι οποίες θα στοχεύουν στους ανέργους. Για παράδειγμα, το πλεόνασμα που λέγαμε προηγουμένως. Σας γυρίσουμε. Εγώ θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα. Ο χιτά γραμματικού να γίνει ή να μην γίνει. Κοιτάξτε, το πρόβλημα των σκουπιδιών. Έχει ξεκινήσει, γίνεται, γι' αυτό λέω. Αλλά υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν θέματα. Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος είπαν ότι είναι παράνομο το έργο. Θα παραπέμψουμε τον τροχό. Ναι, αλλά πάντως είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή, τα προβλήματα των σκουπιδιών είναι ακριβώς. Είναι παράνομο, είναι μεγάλο θέμα. Το πρόβλημα. Τα σκουπίδια είναι ούτως ή άλλως μεγάλο θέμα. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, αλλά πριν από τον πόλεμο δεν είναι πολιτισμός να λύσει το θέμα. Τα σκουπίδια τα μαζεύουν καλύτερα οι αριστεροί από τους δεξιούς. Και αυτό μεγάλο θέμα πάλι. Ευκαιρίες δοθήσεις. Εσείς οι αριστεροί τα μαζεύετε καλύτερα από τους δεξιούς ή τους πασόκους. Εμένα δεν μου αρέσει να κανιβαλίζω. Από εκεί και πέρα λοιπόν, η κυρία Δούρου, επειδή παρακολουθούσα τη συνέντευξη, εννοούσε κάτι άλλο. Δεν το λέω, μα το λέω στην ουσία του πράγματος. Δηλαδή, αν υπάρχει στην πραγματικότητα μια διαφορετική αντίληψη για ένα τόσο μεγάλο θέμα, ή είναι ένα θέμα. Μα δεν υπάρχει και την ερώτηση την κάνω, γιατί θα σας πω γιατί την κάνω. Ή αν είναι ένα θέμα οργάνωση, σχεδιασμού και οργάνωση. Γιατί αναρωτιέται πολλοί κόσμος αν είναι θέμα πολιτικών διαφωνιών για μερικά κεντρικά θέματα που βασανίζουν τον πολίτη, όπως είναι να είναι μαζεμένα τα σκουπίδια, να είναι δηλαδή καθαρές οι περιοχές, όπως είναι να γίνουν μερικά θέμα, κεντρικά τώρα. Έργα υποδομής που λείπουν, όπως είναι η ιστορία της αποχέτευσης. Είναι θέμα δηλαδή πολιτικών επιλογών, αν είναι κανείς αριστερός ή δεξιός, ή αν είναι αποτελεσματικός και έχει σχέδιο. Κύριε Λυρίτζη, και γιατί κύριε δεν μπορεί να βρείτε ένα κοινό. Σαφώς. Και το γνωστό βιβλίο το οποίο πολύ πρόσφατα επανακυκλοφόρησε του Μπόμπιο, Δεξιά και Αριστερά, δεν είναι βιβλίο για να το βάζουμε στο ράφι. Υπάρχει διάκριση και υπάρχει οι ιδεολογικές καταβολές και προσανατολισμοί του καθενός. Δημιουργούν τη διαφορετική θέαση που έχει απέναντι στη ζωή. Δηλαδή, μιλήσαμε προηγουμένως και είπα ότι ο κύριος Γουρός ήταν ένας άνθρωπος που κουβάλησε
την νοοτροπία της νομαρχίας στην περιφέρεια και ποτέ του δεν κατάλαβε και δεν θέλησε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που δίνει ο Καλλικράτης. Χωρίς βέβαια να παραγνωρίζω και τις θεσμικές αδυναμίες του Καλλικράτη και ότι έδωσε αρμοδιότητες χωρίς να δώσει τα απαιτούμενα χρήματα, το ότι ποτέ δεν έγινε μετακύλυση των αρμοδιοτήτων από τα Υπουργεία προς την περιφέρεια και φυσικά ήρθε το κράτος να βάλει. Μας αλλάζει το θέμα, κύριε Γιαννακάκη. Να βάλει και... Εγώ άκουσα τον κύριο Μπουτάρη να λέει ότι εγώ, αν χρειαστεί να μαζέψω τα σκουπίδια και έχω πρόβλημα, θα φέρω και ιδιώτες. Δεν με νοιάζει. Εσείς θα φέρετε ιδιώτη να μαζέψετε τα σκουπίδια ή όχι? Η δημοκρατική αριστερά ποτέ δεν δαιμονοποίησε τα ΣΔΙΤ. Αλλά από εκεί και πέρα τα ΣΔΙΤ θέλουν έλεγχο, θέλουν θεσμικό πλαίσιο και από εκεί αρχίζουν και ξεκινάνε τα προβλήματα. Τώρα, το θέμα των σκουπιδιών είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο κανείς πρέπει να το δει σε όλες τις διαστάσεις και στο τέλος να φτάσει στο θέμα των ΧΙΤΑ, που είναι ένα τεράστιο θέμα. Το έχετε μελετήσει στο θέμα του ΧΙΤΑ, γραμματικού, το ξέρετε το θέμα? Το μελετήσει κανείς είναι πάρα πολύ μια μεγάλη κουβέντα. Ας πούμε ότι είμαι στο στάδιο της μελέτης, αλλά υπάρχουν τομείς στο κόμμα οι οποίοι έχουν πολύ εμπεριστατωμένες απόψεις. Άρα το θέμα των σκουπιδιών λοιπόν χρειάζεται μια ολοκληρωμένη διαχείριση, η οποία θα είναι σε διάφορα στάδια. Μάλιστα. Καταρχήν, η Αθήνα, η περιφέρεια της Αττικής, παράγει μια τεράστια ποσότητα αποβλήτων και στις τρεις μορφές τους. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε από το πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, ο περιορισμός του παραγόμενου όγκου σκουπιδιών. Ακριβώς. Ναι. Έχει μειωθεί βέβαια τα τελευταία χρόνια λόγω κρίσης. Αλλά πρέπει να μειωθεί κι άλλο. Ανακύκλωση κατά εικόνα ή κατά επιχείρηση κτλ. Λέτε ότι θέλει μια άλλη αντίληψη συνολικά. Υπάρχει μια άλλη αντίληψη, η οποία είναι και μια άλλη αντίληψη που θα αποκτήσει ο καθένας από εμάς και ζωής, που θα μάθουμε στα δικά μας, στα παιδιά μας. Λοιπόν, για να δούμε και τις υπόλοιπες εφημερίδες. Τα νέα, το μνημόνιο φεύγει, οι επενδυτές έρχονται. Ο Επίτροπος Δρέμ παραδέχτηκε ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί νέο δάνειο για το 2014. Σαμαράς Βενιζέλος διαμορφώνονται προϋποθέσεις για ανάκαμψη της οικονομίας. Καταφύγει επενδύσεων γίνεται η χώρα μετά τη σταθεροποίηση της οικονομίας, λέει το Reuters. Συμφωνία σταθμών στη Σύνοδο Κορυφής για τις τράπεζες μετά από πολυνύχτια παρασκήνιο. Ο Μπράντοβιτς τον τίμησε χθες ο Παναθηναϊκός και μετά τον κέρδισε κιόλας. Και κοινό μέτωπο φαρμακοποιών και εταιριών για τις τιμές. Για τα συνταγογραφούμενα δηλαδή. Πάμε στο Εθνός. Άνοιξαν οι πύλες της εφορίας. Τρέξτε να προλάβετε. Οι μεγάλες παγίδες καταγραφή επιδομάτων αποζημιώσεων και τόκων καταθέσεων. Ήταν έτοιμοι όλοι να πάνε. Όλοι θα ανοίξει την πόρτα. Να πληρώσω κιόλας. Αμοιβές με μπλοκάκια, αυθαίρετα ημιυπαίθρια. Αυτές είναι οι παγίδες. Δηλώσει 14 λοιπόν, πρεμιέρα για μισθωτούς συνταξιούχους. Οδηγό έχει εφημερίδα 8 σελίδων για να αποφύγετε έξτρα φόρους. Θέλει προσοχή. Καταγγέλει κύκλωμα εκβιαστών και δουλειές ο Χρυσοχοίδης. Τον ακούσαμε χθες πολύ σκληρό στη Βουλή. Με ένα δρυμή κατηγορό για βρώμικα κυκλώματα. Προηγήθηκε ένα δημοσίευμα, ναι. Στη Δημοκρατία χθες. Ναι, ακριβώς. Ψυχρός πόλεμος με επικηρύξεις από η παρουσία. Και έκαναν το ζώο τους να λυγίσει. Τώρα, γιατί γράφει σήμερα η Δημοκρατία? Τι να γράψει. Συνεχίζει. Το χάλι του Μιχάλη. Όλα σε ένα νόμο τελικά με διαδικασίες εξπρες, λέει το Έθνος. Μαζί στη Βουλή, τράπεζες, αλλαγές ΟΣΑ και κοινωνικό μέρεσμα. Φόβησε Νουδού Πασό και Αντάρτικο από βουλευτές. Για τους εκπαιδευτικούς λέω σε ένα φίλο, τα πάμε νωρίτερα ούτως ή άλλως. Ο ελεύθερος τύπος, κούρεμα δόσεων σε δάνεια με διαμεσολαβητή. Ο οδηγός πώς λειτουργεί ο νέος θεσμός επίλυσης διαφορών. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης για οφειλές σε τράπεζες? Τι ισχύει για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις? 5 δισεκατομμύρια τα αιτήματα υπουργών για το επίδομα των 500 εκατομμυρίων. Λέει υπάρχουν 500 εκατομμύρια, αλλά ο υπουργός θέλει 500 μόνο στο καθένα. Ναι, ακριβώς. Αποθέωση για τον βασιλιά Ομπράντοβιτς, οι προθεσμίες και οι αλλαγές στη φορολογία των αγροτών. Αποφυλακίζεται ή μάλλον ζητά αποφυλάκηση. Το θυμάστε, θα συμμάξει κάποιο. Μετά από 19 χρόνια. Μάλλον θα αποφυλακιστεί. Πάμε στην εμφάνιση των συντακτών. Σφάζονται, η διάταξη για τους μετανάστες προκαλεί διάσταση Νουδού Πασόκ. Τρεις φορές ήρθε και οι σάρθμες αποσύρθηκε η διάταξη για τους μετανάστες. Το θέμα έφτασε τελικά μέχρι τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε με τον Βενιζέλο και συμφώνησαν να το αποσύρουν προς το παρόν, το ξαναφέρουν αργότερα. Καλώς αποσύρθηκε ή έπρεπε να παραμείνει? Κοιτάξτε, και εδώ πάλι είναι ένα πονηρό στοιχείο που δεν ξέρω πόσοι συνάδελφοι βουλευτές το έχουν καταλάβει. Αποσύρθηκε όλο το άρθρο 19. Ναι. Άρα γυρίσαμε ουσιαστικά στο προηγούμενο που δεν υπήρχε καμία προστασία. Άρα αυτό εμείς βέβαια ως Δημοκρατική Αριστερά δεσμευόμαστε ότι θα το επαναφέρουμε, ακόμη και η κυβέρνηση να μην το φέρει, θα το φέρουμε με την πρώτη ευκαιρία προκειμένου να υπάρχει προστασία. Ναι, αλλά δεν συμφωνείτε με τη ρύθμιση του κ. Μιχαλάκη? Όχι βέβαια, εννοώ. Σε σχέση με όσους καταγγέλουν. Όχι, αυτό είναι προσβολή του νομικού μας πολιτισμού. Δεν το συζητώ. Εγώ μιλάω για την προστασία των μεταναστών. Μάλιστα.
Άλλα νέα, πρεμιέρα για παιδί. Ανοίξαμε, αλλά δεν σας περιμένουμε. Χρειάζεται κάποιες μέρες ακόμα για να κυλήσει το θέμα, να τρέξει. Έχω να σημειώσω. Σε κανένα δεκαήμερο και βλέπουμε. Αυτό λένε. Η ελευθεροτυπία στον εισαγγελέα Εργολάβη Περιφέρεια, να το θέμα που λέγαμε νωρίτερα, το πόρισμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος και οι πολλούς, χιτά γραμματικού, τα περιβαλλοντικά εγκλήματα οδηγούν σε επιστροφή 25 εκατομμυρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιθεωρητές περιβάλλοντος, έτσι. Λοιπόν, με τέχνη κατά της κρίσης, οι βουλευτές θα αξιολογούν τα απολύτως δικά τους παιδιά. Γιάννης Κερνά και Γιάννης Πίνης, σου λέει η εφημερίδα. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι και αυτό ένα. Να. Πάση περιπτώσει. Πάμε στη δημοκρατία. Εξαιρούνται γιατί δεν υπάρχει τρόπος αξιολόγησης. Πώς δεν υπάρχει. Πρέπει να μπαίνουν όλοι στην αξιολόγηση. Υπάρχει και παραπάνω από την αξιολόγηση. Αφού υπάρχει αξιολόγηση, την αξιολόγηση και αυτή. Όπως και χθες σημειώναμε, εξακολουθεί και βλέπει κανείς σε εκτεταμένη μορφή παρά τα περί αντιθέτου υποστηριχθέντα το προηγούμενο διάστημα. Να βλέπει κανείς να τοποθετούνται παλαιοί πολιτικοί, αποτυχημένοι βουλευτές, μη εκλέγοντες ενώ βουλευτές, υποψηφοί κτλ. Να μπαίνουν σε κεντρικές κρατικές θέσεις. Πού είναι η αξιοκρατία που λέγαμε, τα βιογραφικά, είναι οι άνθρωποι. Εγώ δεν θέλω να γίνομαι ρατσιστής με τις ηλικίες των ανθρώπων, δεν με αφορά κιόλας. Με ενδιαφέρει όμως η ιστορία του καθενός και πώς γίνεται η επιλογή. Ο κολλητός του Υπουργού και ο φίλος και ο πρώην. Πάω στη Δημοκρατία. Να. Το Χάιλι του Μιχάλη εκθέτει με την ύποπτη στάση του την κυβέρνηση το πιο σύντομο ανέκδοτο από τον πολιτικό χαμελέοντα που δεν βρήκε χρόνο να διαβάσει το μνημόνιο. Πολεμώ τη διαπλοκή. Καταθέτουμε αγωγή στον Υπουργό Υποδομών για τις χιδαιότητες. Τα καυτά ερωτήματα για το μετρό Θεσσαλονίκης κλπ. Μάλιστα. Αυτά και από εδώ. Δημοκρατία που βλέπουμε ότι επιτίθεται. Και ο κύριος Χρυσοχοίδης αντεπιτίθεται. Ακριβώς. Θα έχει συνέχεια στα δικαστήρια, μάλλον. Η εστία, το κράτος συνθλίβει τις επιχειρήσεις. Κύριο άρθρο της εστίας προ 10 ετών. Προ 10 ετών τη συνέθλιβε ή σήμερα. Όχι, συνεχίζει, λέει, ίδια κατάσταση. Το ξαναβάζει. Η Ευρωπαϊκή Έκθεση για τη Δικαιοσύνη και ευρωεκλογές με κριτήρια Eurovision. Ωραία. Γράφει η κυρία Λιμπεράκη εδώ. Ενδιαφέρον θα είναι. Ενδιαφέρον, ναι. Τώρα και με την Κρυμαία που ψηφίζει τώρα. Κρυμαία τώρα από εκεί πήραν διαβατήρια. Τελειώσαμε. Στη Ρωσία τώρα. Έτσι. Πάμε στην ώρα αναπόφευκτος ο πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας και ο τρίτος παγκόσμιος. Οι Αμερικανοί στρέφονται ξανά στη Συρία για να σοφαρίσουν την ήττα του στην Κρυμαία. Του την έχει δώσει τώρα και στρέφονται από εκεί. Ο αντιπρόεδρος του Ερντογάν προβλέπει ματιρό εμφύλιο στην Τουρκία. Μάλιστα. Αυτά από εδώ. Και εσπρέσο, ναι, ζούσαμε από ληστείες. Τι γράφει στο βιβλίο του Σάββα Σκληρό, ο Μιχάλης 17 Νοέμβρη. Γιατί δεν θέλαμε γυναίκες στην οργάνωση. Είναι ευαίσθητες, παρορμητικές και άρα πολύ επικίνδυνες. Ο αρχισατανιστής ζητάει επί τα 20 χρόνια να βγει από τη φυλακή. Τώρα θα έχουμε νέο με το βιβλίο του. Περάσουμε καλά τώρα. Σάββα. Ναι, ναι, ναι. Με τον Μιχάλη. Ναι, ναι. Έφυγε το άλλο μισό της Ιβιλίκα 2 χρόνια μετά το θάνατο του ιδίου. Η κακιά πεθαρά είναι λιγκίνη στο κάτω παρτάλι. Έχουμε και αυτά τα ζητήματα, κατάλαβε. Για να δούμε την Πελοπόννησο. Έρχονται οι ασθενείς, ακολουθούν οι γιατροί. Κάτσε σου λέει, θα πει πρώτα ασθενείς μέσα. Θα περιμένει και ο γιατρός. Πονοκέφαλος, 61 ελλείψεις για τη νέα δομή της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Πάτρα. Σε ένα μήνα θα καλυφθούν τα κενά, δεσμεύεται ο Γεωργιάδης. Ναι, αλλά είχαμε πει σε ένα μήνα θα ανοίξει κανονικά. Έλατε. Έτσι δεν είχαμε πει. Μάλιστα. Ναι. Είχε πει μετά η άλλη, είχε πει δύο. Είχε υπάρξει ένα θέμα. Δηλαδή αυτό το διάστημα δεν υποτίθεται ότι ετοιμαζόμασταν για να είμαστε έτοιμοι την ημέρα που πρέπει. Υποτίθεται. Πανευρωπαϊκή εποπτεία και διάσωση των τραπεζών, γράφει η Ναυτεμπορική. Έπειτα από μαραθώνιες διαβουλεύσεις, έκλεισε συμφωνία ενοποίησης, προστασία από κούρεμα καταθέσεων των καταθέτων κάτω από τις 100.000 ευρώ. Πάει γι' αυτό. Η ημερησία και κλείνουμε. Κέρδη ανάσα για Εθνική Τράπεζα στα 809 εκατομμύρια ευρώ κερδοφορία τραπέζι το 2013. Ιστορική συμφωνία για τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες από κάτω δημιουργείται ενιαίος μηχανισμός εξυγίασης. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και μια εικόνα τη συνολική δισογραφία τη ημέρα με την Αγγελική Σταθούρου. Έλα, Αγγελική. Γεια σας. Χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, μακροχρόνοι άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, των οποίων έχει διακοπεί η επαγγελματική δραστηριότητα και άτομα με ειδικές ανάγκες, είναι οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος που θα διανεμηθεί από το πρωτογενές πλεόνασμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το επίδομα να ξεκινά από 500 ευρώ για ανέργους, θα αυξάνεται για έγκαμους και θα μπορεί να φτάνει ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων ακόμη και τα 1.000 ευρώ. Ημιτελές παραμένει το νομοσχέδιο που είχε ανακοινώσει ο Αντώνης Σαμαράς και αφορά στην επίσπευση των διαδικασιών για αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, 8 υπουργεία έχουν καθυστερήσει να αποστείλουν τις προτάσεις τους σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμοστεί το νέο οπλιστευμένο καθεστώς.
Τα έψημα των κοινοτικών αξιωματούχων για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Τρόικα, αλλά και για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, δέχτηκε ο Αντώνης Σαμαράς στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις συναντήσεις που είχε με τον Μάριο Ντράγκη και τον Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, συζητήθηκαν όλα τα εκκρεμή θέματα, αλλά και η μεγάλη αποτελεσματικότητα της ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι έρευνες στο Νότιο Ινδικό Ωκεανό για τα δύο αντικείμενα που εντόπισαν δορυφόροι και ενδέχεται να προέρχονται από το αεροσκάφος των Μαλαισιανών αερογραμμών που αγνοείται εδώ και δύο εβδομάδες. Ανέφικτη είναι από χθες το βράδυ η πρόσβαση στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter στην Τουρκία. Είχαν προηγηθεί οι απειλές για απαγόρευση της χρήσης της υπηρεσίας από τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι θα πει η διεθνής κοινότητα, όλοι θα αντιληφθούν την ισχύ της τουρκικής δημοκρατίας, είχε πει σε ομιλία του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ένας πόλεμος διπλωματικών διαξυφισμών έχει αρχίσει με αφορμή την απόσχηση της Κρυμαίας από την Ουκρανία και την ένωση της Χερσονήσου με τη Ρωσία, που η Μόσχα χαρακτηρίζει αμετάκλητη. Μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε Ρώσους αξιωματούχους και εταιρείες, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει την είσοδο στο έδαφος της σε 9 Αμερικανούς αξιωματούχους και βουλευτές και προειδοποίησε τη Δύση ότι θα ανταποδίδει κάθε εχθρική ενέργεια. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 76-67 της Φενέρμπαχτσε για την 10η αγωνιστική της φάσης των 16 της EuroLeague. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και οι φίλοι της ομάδας τίμησαν στο ημίχρον τον Ομπράντοβιτς για τη μακροχρόνια προσφορά του στο σύλλογο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Αγγελική μου, καλημέρα. Χριστίνα, αλλάζω τον καιρό. Καλημέρα και πάλι. Έχω βάλει και τα καινούργια στοιχεία πια. Δεν αλλάζει ουσιαστικά. Δεν αλλάζει πολύ δηλαδή αυτό που σας έλεγα. Έθριος ο καιρός σήμερα, μαραιή συννεφιά από το απόγευμα, βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση, θερμοκρασία που θα ανέβει το μεσημέρι στους 20 με 21 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, 21 στην Αττική με βοριά στο νότιο βοϊκό 6 μποφόρ με εξασθένηση και στην Θεσσαλονίκη έως 21 βαθμούς το είπα και ναι. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, μεταβλητή 3 με 4 και έως 20 βαθμούς θερμοκρασία. Ανοιξιάτικος ο καιρός στο Σαββατοκύριακο, αυτό που λέγαμε με τοπικές ομίχλες το πρωί. 3 με 4 οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις. Θερμοκρασία που θα ανέβει το Σάββατο το μεσημέρι περίπου στη Σίδη τα ίδια, 20 με 21 βαθμούς. 22 με 23 την Κυριακή, λίγο πιο ζεστή μέρα. Τη Δευτέρα τώρα και με τα καινούργια στοιχεία, από το μεσημέρι περίπου και από τα βόρειο-δυτικά θα αρχίσουν βροχές που μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν ανατολικότερα. Ναι. Την Τρίτη νύχτα θα περάσει αυτό πάνω από την σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Και μέχρι το πρωί, μέχρι το μεσημέρι, οι βροχές θα έχουν περιοριστεί στα βόρεια ανατολικά. Και εδώ Αττική, πώς το πιστεύω ότι θα βρέξει και η Αττική νύχτα, βράδυ Δευτέρα προς Τρίτη. Μέχρι Τρίτη, μάλιστα, κάποια ώρα το πρωί. Θα σκεπάσουμε τα αμάξια, μην το λέω. Και οι άνεμοι που θα είναι νότιο-δυτική την Δευτέρα 3 με 5 μποφόρ, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένοι. Την Τρίτη πια θα γυρίσουν δυτική-βορειοδυτική και στα δυτικά και νότια πελάγια θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Θα έχει καθαρίσει και η ατμόσφαιρα. Αυτό το ωραίο, πολύ όταν ωραία, κάνουν οι βορειοδυτικοί που μου αρέσει. Μπράβο, να φύγει, μάλιστα, και λίγο, να φύγει και αυτή η γύρη. Να φύγει λίγο και αυτή η γύρη, νομίζω. Ναι. Εσείς που είστε αλλεργικοί. Μας δεν μας σειράζει. Τι να κάνουμε τώρα. Βρήκε Ινδικό ωκεανό, τίποτα. Καιρό θα κάνει για τις έρευνες. Δεν μπορούσα, είχα ρεντ τώρα. Εντάξει. Είναι άστατο ο καιρό, δεν το βρήκα εγώ. Καλημέρα. Είναι άστατο ο καιρό. Έχει ανταγωνισμό από εδώ. Λοιπόν, άστατο και απρόβλεπτο. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για να πάμε και στο θέμα του αεροσκάφου. Αυτό τουλάχιστον μεταδίδουν από την Αυστραλία. Ότι ο καιρό μπορεί να μην είναι όπω χθε στην περιοχή 2.500 χιλιόμετρα από τι δυτικέ ακτέ τη Αυστραλία, εκεί που ψάχνουν. Ωστόσο, έτσι τον χαρακτηρίζουν απρόβλεπτο και αυτό είναι και το μεγάλο εμπόδιο για τι έρευνε που είναι σε εξέλιξη. Αυτά τα κύματα που βλέπουμε, μάλιστα, κάνουν όπως λένε ακόμη πιο δύσκολο το να βρει κανείς τι μπορεί να υπάρχει στην επιφάνεια. Γιατί, διότι αυτή τη στιγμή που περνάει μπορεί να έχει βυθιστεί τώρα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. 5 αεροσκάφη βρίσκονται στην περιοχή, βρίσκονται και πλοία. Τώρα διαβάζουμε ότι ένα κινέζικο παγοθραυστικό που το λένε και ο δράκος του χιονιού είναι το όνομά του, ότι σπέβδει στην περιοχή. Δεν ξέρω,
Δεν ξέρω αν χρειάζεται το παγοθραυστικό να κάνει κάτι ιδιαίτερο, τι συστήματα έχει. Έχει αρχίσει μια ολόκληρη κουβέντα τώρα στα διεθνή μέσα για το τι δυνατότητες επιπλέον τεχνικές θα μπορούσαν να έχουν στα χέρια τους και όσοι πετούν με αεροσκάφη. Όπως για παράδειγμα λένε, υπάρχει ένα νέο ραντάρ το οποίο, αν εγκατασταθεί στο αεροσκάφος, μπορεί να στέλνει αυτόματα όλα τα δεδομένα στο έδαφος και να γίνεται η επεξεργασία. Μια τέτοια κουβέντα τη στιγμή που δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό και που όλοι αναζητούν αυτά τα δύο κομμάτια, το ένα 25 μέτρων, το άλλο 5 μέτρων. Τα περιμένουν τα νέα πάνω απ' όλα οι συγγενείς των θυμάτων, πρώτοι από όλους. Μίλησε πριν από λίγο και ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, είπε ότι θεωρώ καθήκον μου πρωταρχικό το να ενημερώνουμε αυτούς τους ανθρώπους για το τι γίνεται. Μέχρι στιγμής όμως, και είμαστε ήδη στη δεύτερη μέρα, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Η περιοχή που αυτή τη στιγμή σαρώνουν από αέρος και θαλάσσης είναι μια περιοχή 23.000 χιλιομέτρων, τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ μεγάλη, διότι οι φωτογραφίες, μην ξεχνάμε ότι έχουν τραβηχτεί από τους δορυφόρους 5 μέρες πριν. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να ξέρει την ακριβή θέση αυτών των συντριμμιών, αν πρόκειται τελικά για συντρίμμια. Σε ό,τι αφορά στα σενάρια, έχει κοπάσει λίγο αυτή η συζήτηση από χθες που δόθηκαν στη δημοσιότητα αυτές οι δύο φωτογραφίες από τους δορυφόρους. Δεν αναζητεί κανείς αυτή την ώρα το τι έγινε, αναζητεί την κατάληξη. Και ίσως από εκεί να ξετυλιχθεί σιγά σιγά και το κουβάρι της όλης υπόθεσης. Άλλωστε, όπως λένε, στοίχημα είναι να βρεθεί το μαύρο κουτί πάνω απ' όλα. Γιατί από εκεί θα μπορέσουν να καταλάβουν πολλά πράγματα. Και ο χρόνος περιορίζεται και γι' αυτό, διότι ακόμη μένει μια μισή εβδομάδα που θα συνεχίσει να εκπέμπει. Έχει ένα περιορισμό έτσι 30 ημερών που εκπέμπει σήματα. Λοιπόν, αυτό. Και περιμένουμε την εξέλιξη στις επόμενες ώρες. Για πάμε Ουκρανία να δούμε τι. Πάμε στην Ουκρανία. Καταρχάς να πούμε ότι χθες το ένα σώμα του Ρωσικού Κοινοβουλίου επικύρωσε τη συμφωνία προσάρτησης και σήμερα περιμένουμε και το άλλο. Επομένως, από ρωσικής πλευράς, το θέμα προσάρτησης της Κρυμαίας κλείνει σήμερα. Υπάρχει και η έγκριση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και με όλες τις τυπικές διαδικασίες η Κρυμαία αποτελεί πλέον ρωσικό έδαφος. Βλέπουμε εδώ τις εικόνες από τη Σύνοδο Κορυφής που ξεκίνησε χθες στις Βρυξέλλες. Επεκτάθηκαν οι κυρώσεις. Αυτές οι κυρώσεις που είναι τόσο στοχευμένες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους 21 ανθρώπους που ήταν σε αυτή τη μαύρη λίστα, προστίθενται σε αυτή η άλλη 12, στους οποίους απαγορεύεται και η έκδοση βίζας για να επισκεφτούν Ευρωπαϊκό Έδαφος, αλλά και παγώνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, 28 ηγέτες δεν μπήκαν στη διαδικασία να μελετήσουν κάτι παραπάνω σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, σε κάτι ευρύτερο που θα έχει και οικονομικές επιπτώσεις, διότι αυτές οι επιπτώσεις θα έπληταν πρωτίστως και την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Άλλωστε και οι Ηνωμένες Πολιτείες χθες προχώρησαν ένα βήμα παρακάτω, επεκτείνοντας και εκείνη τις κυρώσεις τους σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Συνολικά 20 άτομα από αμερικανικής πλευράς είναι σε αυτή. Αλλά εκεί έχουμε και μια διαφορά. Στο στόχαστρο μπαίνει και μια τράπεζα ρωσική, η οποία θεωρείται ότι έχει στηρίξει υλικά την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Κρυμαία. Επομένως, οι Αμερικάνοι κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Άλλωστε, είναι και πιο εύκολο για αυτούς. Χθες βρέθηκε στη Μόσχα και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Μπαν Κι Μουν, εξέφρασε την ανησυχία του. Ο Πούτιν εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειες του ΟΗΕ, χωρίς να αναφέρει ούτε μία φορά τη λέξη Ουκρανία ή Κρυμαία. Ήταν σαν να συζητούσαν για κάτι άλλο που συμβαίνει στον πλανήτη. Πάντως δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να προχωράει κάτι άλλο σε επίπεδο και κυρώσεων. Δηλαδή, αναβλήθηκε η Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Η αντίδραση σε αυτή την ιστορία της δυτικής πλευράς είναι. Κάτσε ρε παιδιά, ήσυχα. Σε αυτό το επίπεδο. Συμφωνώ, μην βρίζεστε. Να είστε καλοί άνθρωποι που λέει η κυρία Γιάννη. Το λέμε, είναι τέτοια η διασύνδεση που υπάρχει τη Ευρώπη τουλάχιστον με τη Ρωσία που θα ήταν πολύ δύσκολο. Θα ήταν σαν να επιβάλλουν κυρώσεις και στον ίδιο του τον εαυτό. Έτσι, ακριβώς. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν τα έχω ξεχάσει τα ερωτήματα, κυρία Γιάννη. Και τώρα θα έρθουμε για τα μεγάλα τη περιφέρεια. Γιατί είναι μεγάλα που είναι και ως έργα, είναι και ως. Άπτονται τη αντίληψη που λένε. Ακριβώς. Δηλαδή, τι κάνει με τα λιμάνια, τι κάνει με το ελληνικό που γίνεται, αλλά να δει τι κάνει με το νερό, που υπάρχουν διαφορετικέ αντιλήψει. Πάμε όμως πρώτα στη Θεσσαλονίκη, στην Ελένη την Ιατρού. Την καλημερίσουμε. Έλα, Ελένη μου, πάμε. Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη. Να σας δώσουμε μία γεύση από την επικαιρότητα των τελευταίων ωρών εδώ πέρα. Με λιγότερους από τους μισούς γιατρούς στο ΕΟΠΗ λειτουργήσε χθες το παιδί. Όπως λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ελάχιστοι οι ασθενείς που εξυπηρετήθηκαν. Μάλιστα, ζητείται από γιατρούς και ιδιοκτήτες εργαστηρίων η καταβολή των δεδουλευμένων από τον ΕΟΠΗ που ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Στο Μακεδονία Παλάς, όπου και βρισκόμαστε αυτήν την ώρα, τα επόμενα 30 χρόνια, με δικαίωμα παράτασης για μια δεκαετία, δηλαδή σύνολο 40 χρόνια, πέρασε και επίσημα αυτό το
ιστορικό ξενοδοχείο σύμβολο της πόλης στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη. 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα είναι το μίσθωμα, ενώ για την επόμενη διετία υποχρεούται ο επενδυτής να αναπτύξει ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη όμως, σας λέμε ευχάριστες ειδήσεις σήμερα, θα παραμείνει και η Παρευξήνια Τράπεζα, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Μηταράκης με τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης. Ήταν ένα αίτημα που ήταν σε κρεμότητα την τελευταία 15 ετία και μάλιστα μέσα στα επόμενα 5 χρόνια θα χρηματοδοτηθούμε 150 εκατομμύρια ευρώ μόνο ελληνικά projects. Στην Κοζάνη όμως χθες είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση από διάφορους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας, κυρίως για το θέμα της μικρής ΔΕΗ, αλλά και για θέματα ανεργίας, υγείας και τοπικής αυτοδιοίκησης. Χθες το βράδυ υπήρξε και συνεδρίαση των εργαζομένων μαζί με τον Περιφερειάρχη και την επόμενη εβδομάδα το πιθανότερο είναι να τους δούμε να προχωρούν σε πιο δυναμικές κινητοποίησεις. Και να κλείσουμε με μία ακόμη είδηση από τη Δυτική Μακεδονία. Το ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας αναζητεί χορηγούς για τη διάσωσή του. Έτσι, ετοιμάζεται να αποστείλει επιστολές σε ομογενείς επιχειρηματίες Δυτικής Μακεδονίας για χρηματοδότηση για να μην χαθούν 40 θέσεις εκπαιδευτικών, πανεπιστημιακών, εκτάκτου προσωπικού. Μάλιστα θα συσταθεί και η Επιτροπή Διαφάνειας, τόσο από το Πανεπιστήμιο, όσο και από άλλους φορείς της χώρας. Λοιπόν, πληρώνουμε βαριά φορολογία για να έχουμε μερικά κεντρικά θέματα, τις υπηρεσίες δηλαδή, σε κεντρικούς τομείς όπως είναι η υγεία, που περιμένουμε να λειτουργήσει το παιδί, έχει κενά. Η παιδεία, που απευθυνόμαστε σε ορισμένες των περιπτώσεων στην ομογένεια, μπας και βρούμε κανένα φράγκο, συνεχίζει και πληρώνει ο Έλληνας φόρο βαρύ. Πληρώνει για τα δάνεια. Δεν πληρώνει. Και για τα χρέη. Πληρώνει και για τις υπηρεσίες αυτές. Λοιπόν. Είναι διαλυμένα όλα. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου. Σε καλημερίζουμε. Να είσαι καλά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας με τον Δημήτρη Στεφόπουλο να μας πει για τις σημερινές κινητοποιήσεις. Έλα, Δημήτρη. Καλή σας ημέρα από το κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα από την κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος. Να θυμίσουμε ότι στις 11 η ώρα στην πλατεία Κλαθμόδος θα χτυπήσει σήμερα η καρδιά των κινητοποιήσεων, καθώς πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας καθώς και πορεία προς τη Βουλή οι καθηγητές. Να θυμίσουμε ότι είναι η τρίτη μέρα της απεργιακής τους κινητοποίησης. Συμμετείχαν στην απεργία της ΑΔΔΗ χτες και προχτές. Ενώ δεν θα ήταν αμφίβολο να τους δούμε να πραγματοποιούν συγκεντρώσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας και σε άλλα σημεία του ενδιαφέροντός τους. Να θυμίσουμε ότι χτες πραγματοποίησαν συμβολική κατάληψη και παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης του κ. Μητσοτάκη, η οποία κράτησε από τις 1 παρά 10 το μεσημέρι μέχρι και τις 11 η ώρα το βράδυ. Οι καθαρίστες του Υπουργείου Οικονομικών σήμερα από ό,τι έχουμε λάβει μέχρι τώρα ενημέρωση δεν θα πραγματοποιήσουν κάποια κινητοποίηση, ενώ περιμένουμε και τους σχολικούς φύλακες. Να θυμίσουμε ότι οι καθηγητές και σχολικοί φύλακες λύγει το μέτρο της διαθεσιμότητας το Σάββατο που μας έρχεται. Και ουσιαστικά απολύονται. Αυτό είναι. Μάλιστα. Παρά τις αντίθετες υποσχέσεις που υπήρχαν. Δημήτρη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Καλημέρα. Θέλουμε λοιπόν, κυρία Γιαννακάκη, από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υποψήφιος για την περιφέρεια, με τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, στην οποία γίνονται και μεγάλες επιλογές που έχουν οικονομικό και πολιτικό περιεχόμενο. Έχει σαφή άποψη για αυτά. Δηλαδή, λιμάνι Πειραιά. Ακούω τη μία γνώμη, λέει, το δώσουμε παιδιά όλο στην Κόσκο να ισχάσουμε, να έχουμε κέρδος, να γίνει διαμεκτικό μυστικό κέντρο. Ακούω το ΣΥΡΙΖΑ, λέει, όχι, πίσω και το υπόλοιπο. Ελληνικό. Ελληνικό. Τώρα υπάρχει ένα θέμα γιατί το τίμημα είναι χαμηλό. Πάμε ένα λεπτό. Ας πούμε, θέλουμε να πειράμε. Μισό λεπτό. Πρώτα, σωστό. Μπερδεύουμε τα θέματα. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Λοιπόν, πάμε στο λιμάνι πρώτα. Λιμάνι. Που είναι στην Πειραιά. Στο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα. Μία βασική άποψη. Μία βασική άποψη μου είναι η εξής. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε καταρχήν το δημόσιο με το κρατικό. Είναι άλλο πράγμα ο δημόσιος χαρακτήρας και άλλο πράγμα ο κρατικός χαρακτήρας. Και ξεκινώντας από τα λιμάνια. Το καλύτερο παράδειγμα διαχείρισης λιμανιών με δημόσιο και όχι κρατικό χαρακτήρα είναι η Αμβέρσα και το Ρότερνταμ. Το τι γίνεται στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, όπου είναι δημόσιο ο χαρακτήρας τους, χωρίς να είναι κρατικός, με την έννοια ότι συμμετέχει ο Δήμος στη διαχείριση, συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων κτλ. Λοιπόν, η Δημοκρατική Αριστερά για τα λιμάνια έχει μια πολύ σαφή άποψη. Δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο επουδενή για παραχώρηση μετοχών, πακέτου μετοχών. Μπορούν να παραχωρούνται υπηρεσίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για 5 χρόνια, 4 χρόνια. Δεν μου κάνετε εσείς, κύριε Λιρετζή, τα οποία το πήρατε. Λοιπόν, φεύγετε εσείς και πάω να βρω μια καλύτερη προσφορά προκειμένου να παραχωρήσω πολύ συγκεκριμένες. Διατηρεί δηλαδή το δημόσιο χαρακτήρα και συνεργάζεται με ιδιώτες σε διάφορες υπηρεσίες. Αυτό που γίνεται σήμερα σας βρίσκει σύμφωνος. Όπως είναι η Κόσκο, όπως είναι η ΖΤΕ.
Θα σβήσουν σύμφωνα σε αυτές τις συμφωνίες. Αυτές οι συμφωνίες θα μπορούσαν. Και με τις προοπτικές που οι ίδιοι έχουν υποστηρίζουν ανοίξει, ότι ανοίγουν, έτσι, ότι έχουν ανοίξει και τα επόμενα χρόνια. Αυτές οι συμφωνίες είναι ένα καταρχήν βήμα το οποίο όμως πρέπει να εξεταστεί. Οι όροι να εξεταστούν σε όλες τις λεπτομέρειες και επίσης και οι προοπτικές και βέβαια το κατά πόσο δημιουργούνται βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας με εσωτερική προστιθέμενη αξία. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι οι θέσεις εργασίας, γιατί ένας αριθμός δεν λέει τίποτα. Είναι κατά πόσο είναι βιώσιμες και κατά πόσο είναι ποιοτικές. Αυτή λοιπόν είναι η θέση μας για το λιμάνι. Αλλά η Αττική δεν έχει μόνο το λιμάνι του Πειραιά. Έχει το Λαύριο, έχει τη Ραφίνα. Ναι. Έχει λιμάνια τα οποία πρέπει να αναπτυχθούν προκειμένου να εξυπηρετεί το κόσμος. Γιατί βέβαια όλα τα σχέδια και όλα τα οράματα πρέπει να έχουν κοινωνικό πρόσημο και βάσει τις κοινωνικές ανάγκες. Πάμε λοιπόν τώρα στο ελληνικό. Ελληνικό να πούμε τώρα. Ελληνικό. Λοιπόν. Η άποψη, η οποία λέει βέβαια τώρα η καινούργια έκθεση του Μετσοβίου Πολυτεχνείου έχει υποχωρήσει, είναι διαφορετική από ό,τι ήταν παλιότερη, αλλά η άποψη ότι και τα 6.200 στρέμματα πρέπει να γίνουν πάρκο είναι από τις πιο λαϊκίστικες απόψεις που έχω ακούσει. Πριν πάμε γιατί σε αυτό, ακόμη, ό,τι είναι να γίνει, ποιος είναι να το κάνει. Να το δώσουμε στον ιδιώτη. Είναι καλά το τίμημα. Ναι, δεν είναι καλά το τίμημα να το κρατήσει το δημόσιο. Εκεί θα ήταν που θα κατέληγα, αλλά ας το πάρουμε ανάποδα. Ποιος θα το κάνει, δύο τα βασικά θέματα για μένα του ελληνικού. Ένα, ο φορέας διαχείρισης. Ο φορέας διαχείρισης δεν μπορεί με τίποτα να φύγει από τα χέρια των Δήμων, των όμορων Δήμων και της περιφέρειας. Ένα τέτοιο φιλέτο, το οποίο θα έπρεπε να είναι το κατεξοχήν. Μα με συγχωρείτε τώρα, τι είναι αυτά που λέμε, κύριε οικονομό. Είμαστε στο 2014, σας θυμίζω, κυρία Γιαννακάκη. Να. Σαπίζει 13 χρόνια το ελληνικό και μου λέτε να μείνει στους Δήμους και στην περιφέρεια. Σαπίζει, αυτή είναι μια σύγχρονη απάντηση. Το ότι σαπίζει, κύριε οικονομό, το ελληνικό, όπως και ότι σαπίζουν τα Ολυμπιακά έργα, δεν φταίνε ούτε οι Δήμοι, ούτε η περιφέρεια. Μάλιστα. Φταίει το θεσμικό πλαίσιο, φταίει. Και για να πάμε και στα Ολυμπιακά έργα, από την αρχή το πώς οροθετήθηκαν και το πού χτίστηκαν και ότι δεν έγινε με καμία συνέργεια με την τοπική κοινωνία και κανένα βλέμμα τι θα το κάνω αυτό αύριο. Πάει κανείς στη Βαρκελόνη, κύριε Οικονόμου, και κύριε Λιβίτση. Τώρα οι Δήμοι και οι περιφέρειες που είναι κομμένοι μέχρι τα αυτιά μέσα στα χρέη και στην κακοδιαχείριση να αναλάβουν το φιλέτο της Ευρώπης. Αυτό μου λέτε. Γιατί κάθε χρόνο η έκθεση του κυρίου Ρακιτζή τι διαπιστώνει? Ότι είναι βουτυγμένοι μέσα στην παραβατικότητα, στην παρανομία και στην κακοδιαχείριση Δήμοι νομαρχίες. Λοιπόν, και τώρα μου λέτε σε αυτούς να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί. Ποιος θα ψηφίσουμε στις 18 και στις 25 του Μάη. Γιατί ξέρετε, η διαφθορά δεν είναι γεννή στον Έλληνα πολίτη και στον Έλληνα γενικότερα. Είναι στο DNA, ακριβώς, δεν είναι στο DNA. Ούτε στο θεσμό. Λοιπόν, είναι το διάτυπο θεσμικό, το διάτυπο θεσμικό πλαίσιο και το όλο πολιτικό σύστημα το οποίο γεννά και συγκρίνει. Να είναι η περιφέρεια και η Δήμη. Γιατί αυτό το φιλέτο. Και να το χτίσουμε μπετό ή να το κάνουμε πάρκο. Εννοείται όχι. Πρέπει να υπάρχει μια μεικτή χρήση, όπως όλα τα πράγματα. Δηλαδή, 2.800 στρέμματα περίπου, ή να είναι ένα πάρκο δηλαδή, υψηλής πράσινης έντασης και από εκεί και πέρα καμία επένδυση δεν έχει αποδώσει αν δεν στηρίζεται στο τρίπτυχο. Ψυχαγωγία, και όταν λέω ψυχαγωγία, εγώ έχω μια άποψη. Καζίνο και τέτοια. Όχι. Αυτό. Έχω μια προσωπική άποψη. Και, γιατί δεν είναι παραγωγικό το καζίνο και δεν χρειάζεται στην περιοχή. Κυρία Γιαννακάκη, κλείσαμε τον νερό. Το νερό. Παρακαλώ. Νερό. Νερό. Υπέρ ή κατά. Μία κουβέντα, ναι ή όχι. Δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Δεν το συζητάμε. Τελείως. Παράδειγμα της Γαλλίας, δεκαετία του 90. Πουλάει το νερό, καταστρέφονται τα δίκτυα, ο κόσμος πάθαινε. Μην μας λέτε παραδείγματα, δεν έχει σημασία. Έχουμε εμπειρία. Πάμε στο διάλειμμα, μας ευχαριστούμε την κυρία Γιαννακάκη. Καλή συνέχεια. Και θα τα ξαναπούμε. Ελάτε.